Με μια κατηγορηματική δήλωση ότι δεν πρόκειται ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης να έχει διόδια, έκλεισε σήμερα από το Ηράκλειο όλα τα σενάρια που ανέφεραν το αντίθετο ως πιθανότητα ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πύρτζης. Ο κ. Πύρτζης μίλησε για ένα συνολικό σχεδιασμό που δεν θα αφήνει ακάλυπτο κανένα τμήμα του βόρειου οδικού άξονα, εξηγώντας ότι μόνο έτσι θα αποφευθεί η πιθανότητα που μέχρι σήμερα ήταν το δεδομένο, σε κάποια δηλαδή τμήματα να υπάρχουν όριμες μελέτες, σε κάποια άλλα να έχουν ήδη γίνει έργα και σε κάποια άλλα όχι απλά οι μελέτες να εμφανίζουν καθυστερήσεις, αλλά επί χρόνια να μένουν στα λόγια και μόνο. Έχουμε ένα συνολικό σχεδιασμό από πού θα βρούμε ανταποδοτικά για τους αυτοκινητόδρομους. Αυτό προβλέπει τη μη ιδιωτικοποίηση και την καλύτερη αξιοποίηση της Εγνατίας και των δημόσιων δρόμων. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή για το ΒΟΑΚ είναι να υπάρχει ένα συνολικό σχεδιασμό και να γίνει ο δρόμος. Δυστυχώς δικαιωνόμαστε για μια ακόμα φορά για το ότι δεν υπάρχουν όριμες μελέτες. Εδώ πρέπει να δούμε τις ευθύνες όλων μας και πρέπει να μπει ένα χρονοδιάγραμμα εκ μέρους του Υπουργείου πώς ολοκληρώνονται αυτές οι μελέτες οι οποίες υπάρχουν, πώς προετοιμάζονται νέες μελέτες ή ενδεχομένως νέα χάραξη και ποιο ενδεχομένως θα είναι το τελικό κόστος για όλο το έργο. Ο Υπουργός Υποδομών μπορεί να μην ξεκαθάρισε με ποια ακριβώς μορφή θα προχωρήσουν οι διαδικασίες, ωστόσο φάνηκε να ποντάρει πολύ στο κομμάτι που αφορά στις αρμοδιότητες και πώς αυτές θα κατανεμηθούν, δίχως να υπάρχουν εμπλοκές μεταξύ των υπηρεσιών, που διευκρίνησε ότι θα αποτελέσουν περιεχόμενο ειδικής λίστας που θα διαμορφωθεί και θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Το πώς θα γίνουν τα έργα, αν θα γίνει ένας διαγωνισμός ή 20 διαγωνισμοί, είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι, το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός για όλο το έργο. Θα πρέπει να καταλήξουμε στον τρόπο που θα χρηματοδοτηθεί το έργο και από πού, σε ποιες υπηρεσίες θα ασχοληθούν με το έργο για να ξέρουν και όλοι ποια υπηρεσία και ποιος είναι υπεύθυνος για κάθε τι που κάνουμε. Εκτός από το βόρειο οδικό άξονα και τα οδικά έργα, ο κ. Πύρτζης δήλωσε πως η Κρήτη μπορεί να αποτελέσει το μοντέλο πρότυπο για την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση, δημιουργώντας μια άλλη παραγωγική δομή. Οφείλουμε να είναι η Κρήτη αυτό το πρότυπο και της το χρωστάμε κιόλας. Συνάντηση ο κ. Πύρτζης είχε με τον αερολιμενάρχη και εργαζόμενο στο αεροδρομίο Ηρακλείου. Αν και διευκρίνησε ότι ο μεγάλος στόχος δεν είναι άλλος από το αεροδρόμιο στο Καστέλι, επισήμανε πως αποτελεί κομβική σημασία θέμα η αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει το υπάρχον αεροδρόμιο. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο σχεδιασμός μας είναι να πάμε στον οριστικό διαγωνισμό του Καστελίου. Αυτό θα έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα συνεχίζει και η χώρα και η Κρήτη να γίνει τερεζίτη με μια λειτουργία του αεροδρομίου όπως αυτή που έχουμε συνηθίσει. Βρήκαμε θετικά τον Υπουργό σε πολλά, σχεδόν σε όλα αυτά που του θέσαμε. Θα υπάρξουν επόμενες συναντήσεις και εδώ και στην Αθήνα να προχωρήσουμε κάποια πράγματα τα οποία πιστεύουμε ότι θα βελτιώσουν την υπάρχουσα.